Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του μίλησε για τις τεράστιες καταστροφές σε πύλιο και βόλο από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Όπως ο ίδιος τόνισε, έχουμε να κάνουμε με ένα εξαιρετικά ακραίο φαινόμενο, δεν έχει καταγραφεί ιστορικά ανάλογο φαινόμενο. Παράλληλα, ανέφερε πως ζήσαμε μια επανάληψη του Ιανού, με τη διαφορά ότι ο Ιανός είχε μικρότερα ύψη βροχής ενώ πρόσθεσε ότι ουσιαστικά συνδυάστηκε το φαινόμενο της ισχυρής βροχόπτωσης με άλλα φαινόμενα όπως οι κατολιστήσεις, οι διαβρώσεις εδαφών και η μεταφορά αντικειμένων. «Πρέπει μέσα από το φυσικό-γεωγραφικό πλαίσιο της Μαγνησίας να δούμε τι συμβαίνει», είπε ο κύριος Λέκας και συμπλήρωσε πως «είναι διαφορετικό αυτό που συνέβη στο Πήλαιο και διαφορετικό αυτό που συνέβη στο Βόλο». Όπως εξήγησε στο Ανατολικό Πύλιο υπάρχουν επικλινείς πλαγιές που όταν διαβρώνονται από το πολυνερό νερό κατολισθένουν, ενώ στο πύλιο υπάρχει μια πολύ μεγάλη λεκάνη 150 τετραγωνικών χιλιόμετρων όπου έπεσε τεράστιος όγκος νερού. Αυτός ο όγκος νερού δεν μπορεί να απορροφηθεί σε ερώτηση σχετικά με το αν υπήρχε περίπτωση με έργα υποδομής να έχουν προληφθεί μεγάλες ζημιές, ο ίδιος απάντησε «Δεν υπάρχει περίπτωση να παραλάβουν ότι έργα και να έχουμε κάνει όλο αυτό τον όγκο νερού. Όμως μπορούμε να έχουμε μετριασμό των επιπτώσεων, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο. Τέλος, ο κύριος Λέκας υπογράμμισε ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης στην περιοχή. Θεωρώ ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι πάρα πολύ σημαντικές και δεν μπορούμε να τις εκτιμήσουμε ακόμη.